Καλώς, ας πάρουμε από τη ρύθμιση που έγινε το 98 με το προεδρικό διάταγμα. Αυτοί οι άνθρωποι που ζουν εδώ, που έχουν, που οι περισσότεροι από αυτοί έχουν διαλέξει την Ελλάδα ως δεύτερη πατρίδα και έχουν κάνει τα παιδιά τους εδώ πέρα, τα οποία πάνε στα ελληνικά σχολεία, αυτά τα παιδιά μιλάνε, σκέφτονται και γράφουν ελληνικά, έχουν την ελληνική παιδεία. Και αυτά τα παιδιά, όταν ο γονιός, για α ή β λόγο, για ένα παράδειγμα, ένας μετανάστης που δουλεύει στην Ελλάδα 10 χρόνια, άμα τυχαίνει να χάσει την εργασία, να πάει στο Ταμείο Ανεργίας, όταν συμπίπτει αυτή την περίοδο με τη λήξη της άδειας παραμονής, ο ΑΕΔ δεν αναγνωρίζεται ως εργοδότης. Πρέπει στην ανανέωση ο μετανάστης να φέρνει την δήλωση του εργοδότη. Μάλιστα. Έτσι, η σύμβαση εργασίας, άμα δεν την έχει σε εκείνο το χρονικό διάστημα, χάνει την παραμονή του στην Ελλάδα. Πράγμα που σημαίνει ότι και η οικογένεια και τα παιδιά μένουν παράνομα. Μάλιστα. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, αυτή η ρύθμιση έρχεται να σώσει αυτά τα παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί εδώ πέρα, για να έχουν αυτά τα παιδιά δικαιώματα, να έχουν αυτά τα παιδιά επιβίωση σε αυτή τη χώρα την οποία ζουν και έχουν γεννηθεί κιόλας, να έχουν δικαιώματα όπως έχουν και τα Ελληνόπουλα που φοιτούν μαζί με αυτά τα παιδιά και μετά. Κατάλαβα, εντάξει κύριε Συμπάντη. Έχουν δυνατότητες, ας πούμε, να πάνε στο εξωτερικό να συνεχίσουν με τις σπουδές, αλλά όμως τα παιδιά των μεταναστών δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Μάλιστα. Επειδή δεν έχουν. Κατάλαβα. Λοιπόν, σαφής. Λοιπόν, το άλλο είναι ότι οι μετανάστες που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα υποκρεούνται να πληρώνουν τις υποκρεώσεις. Γιατί να μην έχουν δικαιώματα. Δεν είναι στο χέρι τους, είναι αρκετές φορές να πάνε. Μιλάμε εδώ πέρα, όπως γνωρίζετε, οι Έλληνες εδώ στην Ελλάδα είναι γύρω στα 10-11 εκατομμύρια που υπολογίζονται. Λοιπόν, και έξω ζουν άλλοι τόσοι. Για φανταστείτε τώρα, όλοι αυτοί οι Έλληνες που ζουν έξω, να μην τους είχαν δώσει την υφαγένεια σε αυτές τις χώρες που ζουν. Τα παιδιά τους, τι θα γίνουν. Άλλο τα παιδιά και άλλο οι ίδιοι. Μην μπερδεύουμε το ένα με το άλλο. Έτσι. Να κάνω μια τοποθέτηση. Είναι το ίδιο θέμα. Όπως οι Έλληνες πήγαν. Δεν είναι ο μετανάστης ο οποίος είναι εδώ με έναν τρόπο, με το παιδί που είχε γεννηθεί εδώ. Είναι διαφορετικό πράγμα. Στην Ελλάδα. Δεν είναι το ίδιο. Κύριε Συμπάτη, εντάξει, κύριε Πλεύρη, εγώ λέω να πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα για το πρώτο. Δεν έχω τοποθετηθεί καθόλου. Εντάξει, α ξεκινήσουμε μέσα μετά. Δεν ανησυχώ. Έτσι, λοιπόν, με τον κύριο Χατζηδάκη, τον κύριο Σκανδαλίδη, τον κύριο Πλεύρη, τον κύριο Συμπάντη και τον MC Γίνκα που βεντιάζουμε. Κύριε Πλεύρη, δεν σας αφήσαμε να τα πείτε. Πρώτα να ανάψει και λίγο η συζήτηση, διότι εσείς κατηγορήστε ως ξενοφοβικοί. Δεν είμαστε ξενοφοβικοί και δεν καταλαβαίνω και την έννοια. Δηλαδή, τι φοβόμαστε στους ξένους, δεν μπορώ να το καταλάβω. Ακούστε τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή όλη η κουβέντα που κάνουμε έχει να κάνει ότι στην Ελλάδα υπάρχει μια ομαλή μεταναστευτική ροή. Και λέμε, αφού υπάρχει ομαλή μεταναστευτική ροή, έχουμε επιλέξει δηλαδή να έχουμε ένα μεταναστευτικό δυναμικό, πώς το διαχειριζόμαστε. Αυτή τη στιγμή με το νομοσχέδιο που έρχεται, εάν αύριο το πρωί μπει κάποιος στην Ελλάδα, τον οποίο δεν μπορούμε να επαναπροωθήσουμε, ακούω ότι κάποιοι επέλεξαν την Ελλάδα, ναι. Αλλά η Ελλάδα δεν σημαίνει ότι επέλεξε όλη αυτή τη μεταναστευτική ροή που έχει. Δεν μπορεί να επαναπροωθήσει κόσμο. Το γνωρίζουμε αυτό. Δεν τους δέχεται πίσω η Τουρκία, δεν τους δέχεται το Αφγανιστάν. Μάλιστα. Γεννάει λοιπόν ένα παιδί αυτός εδώ πέρα, δεύτερη γενιά μιλάμε, και επειδή εμείς δεν μπορούμε να τον επαναπροωθήσουμε, ναι, αυτό το παιδί κάνει 3 χρόνια σχολείο και υποχρεούμαστε να του δώσουμε και την ελληνική ηθαγένεια. Δηλαδή, ενώ η πολιτική μας βούληση ήταν να επαναπροωθηθεί αυτό. Το πρόβλημά σας είναι τα χρόνια. Όχι δηλαδή, τα χρόνια. Όχι. Τα 8 χρόνια. Δεν είναι τα χρόνια. Το πρόβλημά μας είναι ότι αυτή τη στιγμή εμείς θέλουμε διαχωρισμό ηθαγένειας υπηκότητας. Η ηθαγένεια δεν έχει σχέση με την υπηκότητα που κακώς την έχει ενώσει η Νέα Δημοκρατία από το 2004. Η ηθαγένεια είναι μια πραγματικότητα, βιολογική υπηκότητα. Αλλά τι προτείνετε εσείς ακριβώς, τα παιδιά αυτά που έχουν δει να γίνει. Εμείς προτείνουμε ότι θα γίνει δημοψήφισμα. Αυτή τη στιγμή τους όρους τους οποίους λέτε και με το παρόν, με τον παρόν κώδικα περί ηθαγένειας, 10 χρόνια συμπληρωμένα,
δίνει τη δυνατότητα να διεκδικείς κάποιος αγένεια. Άρα δεν χρειαζόταν το ερώτημα είναι εάν θέλετε να δοθεί η ελληνική ηθαγένεια στους μετανάστες είτε πρώτης γενιάς είτε δεύτερης γενιάς. Εμείς θεωρούμε, μισό λεπτό να ολοκληρώσω. Θεωρούμε ότι υπάρχουν δυνατότητες, γιατί άκουσα πριν ότι δεν έχει κάποιο δικαιώματα, με συγχωρείτε, όταν έρχεται εδώ πέρα, του δίνεται η δυνατότητα να είναι νόμιμος εδώ, του δίνεται η δυνατότητα να εργάζεται εδώ πέρα, του δίνεται η δυνατότητα να βγάζει χρήματα. Δηλαδή τα δικαιώματα είναι μόνο τα πολιτικά δικαιώματα, όχι. Σε 10 εκατομμύρια κόσμο με έντονη μεταναστευτική ροή, εμείς δεν θέλουμε να δοθούν πολιτικά δικαιώματα. Και τι να γίνουν οι μετανάστες, λοιπόν. Ακούσατε, υπάρχει. Πρώτα απ' όλα το μεταναστευτικό για μας είναι ένα σύνθετο ζήτημα. Πρέπει να υπάρξει ποσόστοση. Εμείς λέμε ευθέως ποσόστοση. Ότι επί του ελληνικού πληθυσμού θα έχω συγκεκριμένο κόσμο που μπορώ να κρατήσω. Και τους υπόλοιπους θα τους επαναπροωθώ. Αυτή τη στιγμή, οι νόμιμοι μετανάστες στην Ελλάδα είναι 534.000. Πάμε πίσω από την Γαλλική Επανάσταση. Γιατί πάμε πίσω από την Γαλλική Επανάσταση. Γιατί πάμε πίσω. Διότι άμα βάλεις αυτή τη στιγμή, άμα βάλεις ένα δημοψήφισμα στον ελληνικό πληθυσμό, κάτσετε και πεις. Ψηφίστε οι άντρες, οι γυναίκες να δουλεύουν, να κλειστούν στο σπίτι μας. Κύριε Καμπουράκη, το 2004 η Ιλανδία. Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν πάνε σε δημοψήφισμα. Αυτό είναι βασικό. Η ηθαγένεια δεν είναι ανθρώπινο δικαίωμα, είναι πολιτικό. Και από την Οικουμενική Διακήρυξη. 13 Ιουνίου του 2004 η Ιλανδία έκανε δημοψήφισμα η Ιλανδία. Με ερώτημα αν θα συμμετέχουν στις δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές οι μετανάστες. Ο Σαρκοζή προχθές τον ακούσατε. Είπε ξεκάθαρο ότι δεν θα συμμετέχουν. Αυτό. Μην μπερδεύουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα με την πολιτογράφηση. Ναι, λοιπόν, με συγχωρείτε να πω δύο κουβέντες. Λοιπόν, καταρχήν, πρώτα, ο τρόπος που διατυπώνεται το ερώτημα από τον κύριο Πλεύρη είναι καθαρά ένας τρόπος που δείχνει, χωρίς ο ίδιος να το θέλει και δεν το κατηγορώ γι' αυτό, να διώξουμε τους μετανάστες από την Ελλάδα. Όχι, λέμε ποσόστοση. Αφήστε με να πω λίγο τη γνώμη μου, γιατί είναι πολύ σοβαρό το θέμα, να πω λίγο τη γνώμη μου. Δεύτερο, δεν μπορεί να γίνεται παρανόηση. Το νομοσχέδιο μιλά για νόμιμους μετανάστες. Ο ένας τουλάχιστον γονέας των παιδιών να είναι νόμιμος. Άρα δεν μιλάμε για τους παράνομους μετανάστες. Δηλαδή, αν δεύτερο, κάνει 18 χρόνια σχολείο, με συγχωρείτε, και είναι παράνομοι γονείς, τι λέει το νομοσχέδιο. Ο ένας τουλάχιστον νόμιμος μετανάστες. Στα 6 χρόνια σχολείο, δεν έχει σημασία αν είναι νόμιμος λοιπόν, ή νόμος. Μπορώ να συνεχίσω όμως. Έτσι λέει το νομοσχέδιο. Σας παρακαλώ, αφήστε με να συνεχίσω. Το να μείνει κανείς 18 χρόνια στην Ελλάδα, να μεγαλώσει στην Ελλάδα, να πάει στα ελληνικά σχολεία και να μην μπορεί να πάρει την ηθαγένεια, είναι ρατσισμός. Είναι ρατσισμός. Είναι φυλετική διάκριση αυτό το πράγμα. Μα η ηθαγένεια από Τρίτο. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες νόμιμων μεταναστών και αφορά μια διαδικασία κοινωνικής ένταξης ανθρώπων που ήδη είναι ενταγμένοι στην ελληνική κοινωνία. Και δεν μπορείς ούτε να τους διώξεις, να τους πετάξεις στη θάλασσα, ούτε να τους σκοτώσεις, ούτε να τους απαναπροωθείς. Γιατί κύριε Σκάνδελ κάνετε παρανόηση, δεν μπορούμε δηλαδή να μιλάμε. Τέταρτο, δεν μπορούμε να μιλάμε με ποσοστώσεις στις σημερινές ανοιχτές κοινωνίες. Η ποσόστοση είναι μια διαδικασία κοινωνικής κατηγοριοποίησης, κατάταξης ανθρώπων κάτω από συνθήκες άγριες. Η Ιταλία και η Ολλανδία το έχει. Και κάτι άλλο θέλω να πω. Ποσόστοση έχει η Ιταλία. Και κάτι άλλο θέλω να πω. Ότι είναι μεγάλο λάθος του κυρίου Σαμαρά χτες. Ο κύριος Σαμαράς υπεράσπισε θέσεις που δεν είναι σωστές, που δεν ισχύουν. Τα παιδιά που γεννιούνται στη Γερμανία παίρνουν αμέσως την ηθαγένεια. Αμέσως, όχι στα 18 τους χρόνια. Και η Γερμανία είχε 12 χρόνια παλιά και τα έχει κάνει 8. Και θέλω να πω κάτι για τα 5 χρόνια. Είναι πολύ συνεπές αυτό που προτείνει η κυβέρνηση με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Εμείς ψηφίσαμε ως Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον νόμο των επιμακρών διαμενώντος στη χώρα. Ναι. Εγώ ήμουν ο συγκεκριμένος υπουργός που το ψήφισε. Δηλαδή, που προβλέπει ότι μετά από 5 χρόνια ένας μετανάστης μπορεί να διαλέξει ή την κατηγορία να μένει με το ισχύον καθεστώς της νόμιμης επιμακρών, ας πούμε, διαδικασίας. Με την, να μην παίρνει ελληνική ηθαγένεια ή να διαλέξει μετά από 5 χρόνια ότι μπορεί να ζητήσει. Και μετά έχει το ελληνικό κράτος μια σειρά από προϋποθέσεις για να του τη δώσει ή να μην του τη δώσει. Άρα μην καλλιεργούμε ένα φόβο τόσο φοβερό και μεγάλο στη σημερινή ανοιχτή κοινωνία γι' αυτό. Διότι θα τρώει ένα τον άλλο. Υπάρχει όμως και εγκληματικότητα που ξέρετε στο μυαλό του πολίτη. Όχι, μισό το. Τι θέλω να πω.